Ξεκίνησε το Σάββατο 8 Αυγούστου η απεργία αποχή των υπαλλήλων των ΚΕΠ που είχε προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ με την απόρριψη της απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών της Αγωγής που κατέθεσε το Ελληνικό Δημόσιο και ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ προκήρυξε απεργιακή κινητοποίηση από το Σάββατο 8 Αυγούστου με απεργία αποχή διαρκείας και με εξώδικο που ζητά την κατάργηση της διάταξης παραγράφου 1 του νόμου 4714 και τη δρομολόγηση των διαδικασιών για την υπαγωγή των ΚΕΠ και των υπαλλήλων του κλάδου ΔΥΠ στο Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση, καθώ και την ενίσχυσή του με νέο προσωπικό. Αναλυτικά στην ανακοίνωση, με την αποχή διαρκεία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ ζητά την, κατέ... την κατάργηση. Πρώτον, από αλότρια για όλου του υπαλλήλου του κλάδου Διεκπαιρέωση Υποθέσεων Πολιτών που στελεχώνουν τα ΚΕΠ, δηλαδή από καθήκοντα άλλων κλάδων ή συναφή με τον κύριο τίτλο σπουδών. Από Υπηρέτηση πολιτών μέσω του προγράμματο MyCap Live για όλου του εργαζόμενου στα ΚΕΠ. Από καθήκοντα τη διαδικασία χορήγηση βεβαίωση περί αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε κατέχοντε δελτίο ετούντο διεθνή προστασία σε ισχύ για όλου του εργαζόμενου στα ΚΕΠ. Και η ανακοίνωση προσθέτει. Καταδικάζουμε την κατάλυση νομοθετικά με τη διάταξη της παραγράφου 1 του νόμου 4714 θεμελιώδους πρόνοιας του θεσμού των ΚΕΠ και του πλαισίου λειτουργίας του, η οποία απαγόρευε να ανατίθενται αλότρια καθήκοντα στους υπαλλήλους των ΚΕΠ του κλάδου ΔΥΠ για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών από αυτά. Την παράδοση 700 περίπου ΚΕΠ ανά την επικράτεια στη διάθεση των δημάρχων. Την ουσιαστικά αναγκαστική κατάργηση του κλάδου ΔΥΠ για πλήθο εργαζομένων στα ΚΕΠ. Εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μα στην αθρώα εισαγωγή χωρί σχεδιασμό νέων διαδικασιών και προγραμμάτων στα ΚΕΠ τα οποία αντιμετωπίζουν δραματικέ ελλείψει σε προσωπικό. Στη διαρκή παραπομπή πολιτών στα ΚΕΠ από άλλε υπηρεσίε. ...που έχουν κλείσει τις πόρτες στο κοινό. Ζητάμε να καταργηθεί η νέα διάταξη για την ανάθεση αλότριων καθηκόντων... ...της παραγράφου 1 του νόμου 4714 που ουσιαστικά καταργεί τον κλάδο δίπτων υπαλλήλων... ...που στελεχώνουν τα ΚΕΠ και γράφει μαύρη σελίδα στα χρονικά του θεσμού των ΚΕΠ. Να ξεκινήσει διάλογο και διαδικασίε για την υπαγωγή των ΚΕΠ. Και των υπαλλήλων του κλάδου Διεκπαιρέωση Υποθέσεων Πολιτών στο Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση που εποπτεύει την οργάνωση και λειτουργία του. Να ενισχυθούν άμεσα τα ΚΕΠ με νέο μόνιμο ή μη προσωπικό. Να δοθούν κίνητρα για την παραμονή των υπαλλήλων του κλάδου ΔΥΠ στα ΚΕΠ να διασφαλιστεί προστασία προσωπικών δεδομένων με το κατανόμο προβλεπόμενα στη λειτουργία του προγράμματο MyCap Live, να διεκπερώνεται ηλεκτρονικά online από τα ΚΕΠΗ διαδικασία χορήγηση βεβαίωση περί αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε κατέχοντε δελτίο ετούντο Διεθνή Προστασία Ενισχύ με άμεση εκτύπωση τη βεβαίωση. Οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ, στην πλέον καταξιωμένη και επιτυχημένη υπηρεσία του Δημοσίου, είμαστε υποχρεωμένοι να προασπίσουμε με κάθε νόμιμο μέσο το και την αξιοπιστία του θεσμού των ΚΕΠ, καθώ και το δημόσιο συμφέρον τα οποία υπηρετούμε από την πρώτη μέρα λειτουργία των ΚΕΠ, διεκδικώντα παράλληλα αξιοπρεπεί και ασφαλεί συνθήκε εργασία για του υπαλλήλου και εξυπηρέτηση για του πολίτε.